πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ο Χρήστος ο Παλαντίνας, συγγνώμη που διακόπτω, Πρόεδρε. Στο λαό, στους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και να προχωρήσουμε πάλι συνενωμένοι όπως ήμασταν κάποια στιγμή. Ο Χρήστος ο Παλαντίνας είναι στο τηλέφωνο και θέλει να δώσει απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Έχετε αντίρρηση να τον ακούσουμε? Ο ποιος? Ο Χρήστος ο Παλαντίνας. Θέλει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα τώρα, λέει. Δεν ξέρω ακριβώς, όταν λέμε για ποια ερωτήματα εννοεί. Κυρίως για τα ψηφίσματα που έχει, φαντάζομαι, την ευθύνη. Όχι, εγώ δεν θα δεχόμουν να κάνω δημόσια συζήτηση με τον κύριο Παλαντίνα μέχρι ότου έχω απόλυτη καταγραφή των ψηφισμάτων και πληροφορία ποιος τα έχει. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν, οπότε εφόσον δεν θέλετε, έχετε κάθε δικαίωμα. Γραμμένα σε ένα σκληρό δίσκο. Όχι αυτή τη στιγμή, δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή δημοσιοδήμα. Θα κάνω ταξίδι στην Ελλάδα να δω πού είναι ακριβώς τα ψηφίσματα για να έχουν και την... να πάμε όλοι να τα δούμε μαζί τα ψηφίσματα, να τα μετρήσουμε αν θέλετε, να τα καταμετρήσουμε, να τα καταγράψουμε όλοι και να έχουμε μια σταθερή απάντηση για όλους τους Έλληνες, για όλους τους συνέλληνες οι οποίοι ήσαν μπροστά. Εγώ, εάν ο κύριος Παλαντίνας προσευλήθη από την πληροφορία που έφτασε στα αυτιά μου, του ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι αλήθεια. Μπορεί όμως κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μας πει επισήμως, να το γράψει κάπου, να μας πει επισήμως ότι τα ψηφίσματα είναι εκεί, είναι τόσα και κατόπιν θα μας πούνε αυτά πήρε αυτός και τα έφερε, αυτά πήρε εκείνος και τα έφερε και είμαστε όλοι ενώπιον των ανθρώπων που υπέγραψαν είμαστε όλοι καθαροί και ειλικρινείς. Τότε μπορούμε να κάτσουμε και με τον κύριο Παλαντίνα και με τον κύριο Καλογερόπουλο και με τον όποιον θέλει να κάτσουμε να συζητήσουμε το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή το να αρχίσουμε αντιπαραθέσεις δημόσιες, ποιος σου το είπε και τι το έκανες και πώς το έκανες, νομίζω απάδει προς τον ελληνισμό. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι εδώ καλεσμένος απόψε είστε εσείς και δεν είναι μια εκπομπή σαν αυτές που κάνω το πρωί ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει ο καθένας. Βεβαίως κάποιες ερωτήσεις μπορώ να τις δέχομαι και να τις μεταφέρω, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε διότι δεν ήταν τέτοια η εκπομπή, ούτε σας είχα καλέσει για να κάνουμε τέτοιου είδους εκπομπή. Οπότε δεν μπορώ να αλλάξω πορεία της εκπομπής στον αέρα, να αλλάξω προφίλ της εκπομπής κατά τη διάρκεια. Από εκεί και πέρα είναι πολλές οι ερωτήσεις.